Είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, Κοιτάξτε, μπράβο. Υπάρχουν διαφόρων τύπων οικογένειας. Και μην πείτε τίποτα. Και εμείς θα στείλουμε ως πρότυπο τη νέα οικογένεια που σήμερα κυκλοφορεί και υπάρχει και προβάλλεται από την τηλεόραση. Αυτή είναι η ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι το καμάρι της δημοκρατίας. Αυτά είναι ο σοφίλος. Φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο. Ο Κασελάκης, το πράγμα, πώς το λένε, είπε σουδέτερο να λέω. Δέτερο, δεν μου είπε σουδέτερο τότε, μην κοιτάς εκεί. Όχι, και επειδή σας είπα να μην το λέτε, εγώ θα προχωρήσω παρακάτω. Σκυλάκι. Θα πάω στον Άρη Σπηλιωτόπουλο που μίλησε για το εργαλείο της δουλειάς του. Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος είναι στρατηγικός αναλυτής. Βάλε σήμα, βάλε σήμα. Τι είπα. Βάλε σήμα. Καλέ, ο ίδιος το λέει. Για το εργαλείο της δουλειάς. Είναι στατιστικολόγος. Αυτό λέω. Τρόμαξα. Γιατί καλά τι νομίσατε τώρα, δεν τρελάνετε. Ξαφνικά να δούμε το εργαλείο της δουλειάς του Άρη. Δεν το είναι. Εγώ θυμάμαι το 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός ήταν στην Ίω. Ναι. Και ο Άρης με μια εκλεκτή παρέα είχε κλειστεί το τριήμερο. Ρε παιδιά, λέω, κλείστηκε στο ξενοδοχείο Πλάζα και μου βγάζετε εσείς τα πλάνα του ξενοδοχείου. Σας παρακαλώ. Είχε και μετά τον έδιωξε. Ναι. Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς τι συνέβη. Στο ξενοδοχείο. Όχι, ρε Σοφία μου. Εντάξει, μέσα σε τρεις μήνες και τον έδιωξε. Ναι, το χρονικό διάστημα δεν ξέρω, των 3 μηνών. Ίσως εκεί είχε κάνει την παραγγελία για το εργαλείο που αποτυπώνει την κοινωνική πραγματικότητα, το εργαλείο που έχει φέρει με τον συνεργάτη που είπε. Κοίταξε, δεν μπορεί. Πιστεύω ότι πάντα δούλευε το εργαλείο του Άρη. Στην επικοινωνία κτλ. Είχε μια πράγματι υπερέκταση. Του εργαλείου είναι πάρα στην πολύ επικοινωνία. Ναι. Ναι. Το έχει και το οποίο το καλλιεργεί ακόμα και σήμερα και το χρησιμοποιεί και αυτό Μπράβο. Είναι το αντικείμενο. Εγώ εντάξει. Λοιπόν λέω ο κόσμος, αυτός ο κόσμος ο οποίος σκέπτεται η συντήρηση και όλο, να ακολουθήσει το εργαλείο του Άρη, το οποίο με διαφόρους τρόπους φαίνεται ο κύριος να. Αφήστε το τώρα. Εγώ θα σας Γιατί πάω... Γιατί να τα αφήσω. Δεν θέλω Μα δεν είδε στην εκπομπή του κύριου Ευαγγελάτου. Την είδα. Ήταν μια εκπομπή που είχε να κάνει ακριβώς με το πώς λειτουργεί εργαλείο. Και χρησιμοποιεί το εργαλείο του Άρη. Ακριβώς. Επομένως λοιπόν είναι μια θεσμική αυτή προσφορά. Ναι, και δεν κρύφτηκε, το είπε, έδωσε τα πάντα σε περιγραφή. Εδώ δεν ισχύει όμως, Σοφία, Ποιο? Γιατί μπλέξεις τον κόσμο, δεν ισχύει το «ο» ή «το», είναι νοητό. Δεν ισχύει, έτσι. Αναλόγως. Βέβαια. Εάν χρησιμοποιείς τη φαντασία, τη λογική. Εάν ερχόταν από το παρελθόν τώρα ξαφνικά, δεν θα ήταν πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιώδης. Γιατί... Ρε παιδιά τώρα. Θα έχει μετανιώσει. Ο Θεός του πολέμου, ο Άρης. Ναι. Έτσι φιλοτεχνεί. Αυτό δεν νομίζει. Ο Άρης ήταν λίγο... Αυτό είναι θέμα λογικής και φαντασίας. Αφήστε τα αυτά. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για πραγματικά γεγονότα και εγώ θα σας πάω στον κύκλο ιδεών. Ο Άρης. Στα πραγματικά γεγονότα ο για Άρης. Τη φαντασία. Ο Άρης ήταν... Αυτό, ναι. Και ακούς, είχε το βράδυ, ναι. Λίγο χάιδευε λίγο. Τι μπλεξίματα. Την Αφροδίτη. Μπλεξίματα. Η Αφροδίτη, σου λέω, άλλος είναι κάτω, άλλος είναι εκεί κάτω στο εργοτάξιο με τις αλυσίδες, άστον. Και είχε τον ηλεκτρίωνα, ακούς. Ναι, καλό παιδί. Και τα καλά παιδιά κάτω, κάτσε. Ναι. Κάτσε και μόλις πάει να ξημερώσει, φώναξέ με. Μη σηκωθεί ο ήλιος και το καρφώσει στον ύφεστο που είναι κολλητή. Και τον παίρνει. Το παίρνει ο ύπνος, βγαίνει ο ήλιος, ειδοποιεί τον ύφεστο και πάει ο ύφεστος με τις αλυσίδες, κραβ, και τους δένει γυμνού στο κρεβάτι.
Τώρα λοιπόν η υπόθεση είναι να πάρει χαμπάρι ο Δίας. Δεν είχαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τότε παρενέβη ο Ποσειδών και έγινε η πρώτη τραπεζική πράξη. Λέει ο Ποσειδών, άκου να σου πω, ύφεστε, σταμάτα και θα αναλάβω εγώ τη φέρνη. Πολύ φερνινή ύφη που λέμε, την βρήκα λέει, τα κατάλαβα. Ναι. Και όπερα έγινε. Μόλις το μαθαίνει αυτό ο Δίας, του λέει εδώ, του Μπούλου, από αύριο θα είσαι αλέκτορ. Και κάθε πρωί πριν βγει ο ήλιος, θα ξυπνάς τον κόσμο. Έτσι και έγινε. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία. Ο Άρης λοιπόν ήταν... Ναι, δεν ήταν ο άλλο εργαλείο επικοινωνίας. Α, δεν είναι. Ναι. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα. Την πάρω από του χρόνου όλα. Αφήστε τον τώρα... Τον βλέπω τώρα και εδώ που τα λέμε. Έχει. Εντάξει, δεν του φέρνει πολύ του Άρη. Γιατί καλέ. Να. Τι, δηλαδή εσείς πώς σου φαντάζεστε τον Άρη. Πάω σε άλλα επίπεδα. Δυνατό, δυναμικό. Βέβαια τα δίκτυα. Ναι. Το σωματόδιο, τους χιλιακούς τους έχετε δει. Δεν τους έχετε δει, γι' αυτό κάνετε έτσι. Ναι. Και πώς οδηγεί το σκάφος, δεν το έχετε δει, γι' αυτό κάνετε έτσι. Πώς τους είπες χιλιακούς. Κι. Εκεί, όχι κο.